Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα ημία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανήγυρης εστί πανηγύριον, ενή ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας. Λέγει ο ιρμός της Ογδόης, ο Δής. Και γιατί την ονομάζει την ημέρα αυτήν του Πάσχα, ο Άγιος Υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Βασιλίδα, γιατί λέγει η Βασιλής και Κυρία, η μία Αγία κλητή ημέρα, η μία των Σαββάτων, είναι και Βασίλισσα. Και αυτό το δανείζεται, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αδανείζεται αυτό το όνομα από τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων, ο οποίος λέγει ότι η Βασίλισσα των Ωρών, δηλαδή η Άνοιξη, η Βασίλισσα όλων των εποχών, τη Βασιλίδη των ημερών, στην Βασίλισσα των ημερών, πομπεύει και δωροφορεί, δηλαδή δίνει δώρα παρεαυτής παν ό,τι κάλλιστον και τερπνότατον, ό,τι υπάρχει πιο καλό και πιο ευχάριστο, δηλαδή την ημέρα του Πάσχα. Και όπως ο ήλιος λέγεται ότι είναι βασιλέας των άλλων αστέρων και ο νους των άλλων δυνάμεων της ψυχής και η άνοιξη των άλλων τριών εποχών του έτους και το τριαντάφυλλο των άλλων ανθέων και το διαμάντι των άλλων πολιτήμων λίθων και ο αετός των άλλων πετινών και ο λέων των άλλων τετραπόδων, έτσι και η αναστάσιμη και λαμπροφόρος αυτή η ημέρα του Κυρίου είναι και λέγεται Βασιλής, Βασίλισσα, δηλαδή όλων των άλλων ημερών του χρόνου. Και ονομάζει αυτήν την λαμπροφόρον ημέρα και εορτήν εορτών και πανήγυρη πανηγύριων. Και αυτά τα δανείζεται πάλι από τον λόγο εις το Πάσχα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Γιατί εκεί αυτός λέγει, αυτή εορτών ημίν εορτή και πανήγυρης πανηγύριων. Τόσο πολύ υπερέρουσα πάσας, δηλαδή τόσο πολύ ξεπερνάει όλες τις άλλες εορτές, όχι μόνο τις ανθρώπινες και αυτές που έρχονται από κάτω, δηλαδή τα γενέθλια και τις επέτειες των γάμων κλπ, αλλά ήδη και τα του Χριστού, αλλά ξεπερνάει και τις εορτές τις άλλες του Χριστού και όλες αυτές που τελούνται για χάρη του Χριστού. Όσο ξεπερνάει τους αστέρες ο ήλιος. Εορτών δε εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων, λέγεται η Αναστάσιμος ημέρα, έτσι ώστε διαμέσου της αναδιπλώσεως παραταθεί η υπεροχή, εξαρθεί δηλαδή το μεγαλείον αυτής της ημέρας, περισσότερο και λαμπρότερον από οποιαδήποτε άλλη ημέρα και εορτή, αφού αυτή ξεχωρίζει. Όπως λέμε και άσμα ασμάτων και άγια αγίων, για να τονίσουμε την υπερβολή. Και ονομάζονται έτσι και αυτά δια την υπεροχή με αυτό το σχήμα της αναδιπλώσεως. Συνάγει λοιπόν ότι καμία άλλη μέρα δεν είναι εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων, παρά μόνο αυτή η λαμπροφόρος ημέρα, στην οποία ανυμνούμε τον αναστημένο Χριστό εις τους αιώνας. Και γιατί ο Μελωδός την ονομάζει και Κυρίαν, για δύο αίτια. Πρώτον και καθ' αυτό, διότι έτσι ονομάστηκε από τον Κύριον, από το όνομα δηλαδή του Κυρίου, καθότι σε αυτήν την ημέρα και όχι σε κάποια άλλη αναστήθη ο Κύριος, και γι' αυτό ονομάστηκε από τον Κύριον Κυριακή, παρονίμως. Διότι αυτή, υπέρ τας άλλας ημέρας της εβδομάδος, το Κυρίο είναι καθιερωμένη. Πάνω δηλαδή και περισσότερο από όλες τις άλλες ημέρες εβδομάδος, η ημέρα της Αναστάσεως, η Κυριακή, είναι καθιερωμένη, αφιερωμένη στον Κύριον. Και αν ο Ευσέβιος είπε για τους ναούς ότι λέγονται Κυριακά από το όνομα του Κυρίου, στον οποίο αφιερώνονται, πολύ περισσότερο θα αρμόζει και αρμόζει να ονομάζεται Κυριακή, η ημέρα κατά την οποία ο Κύριος αναστήθη. Και δεύτερον λέγεται και Κυρία,
η ημέρα της Αναστάσεως, επειδή άρχει και υπερέχει από όλες τις άλλες ημέρες της εβδομάδος. Έτσι και εμείς πανηγυρίζουμε μαζί με τον Άγιο Υμνογράφο, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, την ημέρα αυτή του Κυρίου, η οποία είναι εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύριων και Κυρία και Λαμπρά και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων. Και ας αγωνιζόμαστε ώστε να βιώνουμε μυστικά και εντός μας την Ανάσταση αυτή του Κυρίου, και αυτή η πανήγυρης να μην είναι μόνο την ημέρα της Αναστάσεως, αλλά κάθε Κυριακή και κάθε ημέρα του Κυρίου. Το δε Θεοιμοδόξα πάντοτε νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.